καθημερινή ζωή στην αρχαία Ρώμη. Οι Ρωμαίοι ζούσαν σε μικρές και μεγάλες πόλεις καθώς σε χωριά της υπαίθρου. Η Ρώμη με τα κτίρια της, το λιμάνι της και τα θεάματα της αποτελούσε το κέντρο ζωής του ρωμαϊκού κόσμου. Η Ρώμη ήταν η έδρα του αυτοκράτορα και η καρδιά του ρωμαϊκού κράτους. Ήταν χτισμένη πλάι στον Τίβερη ποταμό και στολισμένη με ναούς, ωραία κτίρια και έργα τέχνης. Στην περίοδο ακμής της αυτοκρατορίας, ο πληθυσμός της, μαζί με τους δούλους και τους ξένους, πλησίαζε το 1,5 εκατομμύριο. Οι περισσότεροι κάτοικοι διέμεναν σε πολυκατοικίες και οι πιο εύποροι σε μονοκατοικίες. Οι κάτοικοι της Ρωμαϊκής Υπαίθρου ήταν γεωργοί, βοσκοί, τεχνίτες και μικροέμποροι. Οι μεγαλοδιοκτήτες, οι γεωργοί, είχαν μεγάλα και γόνιμα αγροκτήματα. Σε αυτά ήταν χτισμένα τα σπίτια των ιδιοκτήτων και κοντά τους ταύροι, ορνηθώνες και αποθήκες για τους καρπούς και τις ζωοτροφές. Όλα αυτά τα φρόντιζαν οι δούλοι, που έμεναν μόνιμα εκεί. Οι μικροιδιοκτήτες καλλιεργούσαν μόνοι τα κτήματά τους και ζούσαν από τα λιγοστά προϊόντα της παραγωγής τους. Τα παιδιά τους συνήθως εγκατέλειπαν την Ήπειρο και αναζητούσαν εργασία και καλύτερη τύχη στο στρατό, στην πόλη, στις τέχνες και στα δημόσια έργα που γίνονταν σε όλη την αυτοκρατορία. Όλοι αυτοί οι πλούσιοι και φτωχοί πηγαίνουν συχνά στη Ρώμη για να πάρουν μέρος στις μεγάλες γιορτές και στους αγώνες που γίνονταν εκεί.